Ναι, επιτέλους, ναι, η κατάλληλη ταινία με τον καταλληλότερο παρουσιαστή στο καταλληλότερο full καγκούρικο σκηνικό. Τόσο καγκούρικο σκηνικό, παιδιά, δεν θα βρείτε όχι μόνο στο ελληνικό YouTube, ούτε στο παγκόσμιο, μην σας πω. Τι νομίζατε, ρε, ότι θα έχει καινούργια κυκλοφορία Fast and Furious και δεν θα έχει επεισόδιο καλή κακή? Και όχι ένα απλό επεισόδιο καλή κακή, έτσι, γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε με την τελευταία ταινία Fast and Furious. Ναι, καλά ακούσατε. Ναι, σας λέω, ρε, τέρμα, τελείωσε. Το franchise Fast and Furious τελείωσε, ολοκληρώθηκε μάλλον το 2006. Την χρονιά δηλαδή που κυκλοφόρησε και η ταινία με την οποία θα καταπιαστεί το σημερινό επεισόδιο. Γιατί σήμερα η φάση βρωμάει καμένο λάστιχο από χιλιόμετρα. Σήμερα η φάση έχει ταχύτητα, έχει μουσικάρες και έχει και ψωνισμένους τυπάδες που κολλάνε τις μούρες τους με το παραμικρό. Με άλλα λόγια, σήμερα έχει Tokyo Drift. Πάρτε snacks, πάρτε αναψυκτικά. Βασικά, σε αυτό το επεισόδιο θέλω να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πατήστε pause αυτή τη στιγμή στο βίντεο ή όσοι με βλέπετε στην πρεμιέρα, ξέρετε, στη live συζήτηση και γράψτε μου τι snack ή τι αναψυκτικό έχετε πάρει αυτή τη στιγμή για παρέα να έχετε στο βίντεο. Και αφού το κάνατε λοιπόν αυτό, έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσει η διασκέδαση, να σου πω αν σου αρέσει αυτή η μουρ και γενικά, ρε παιδί μου, το υλικό που βλέπεις αυτό εδώ το κανάλι, πάτησε το κουμπί της εγγραφής για να είσαι παρέα μας και στα επόμενα. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού. Πατάμε play! Έτσι θέλω να ξεκινάει η ταινία Fast and Furious, έτσι ακριβώς, με μουσικάρες και να ξεκινάω το headbanging από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Παίξε κι άλλο, παίξε κι άλλο, ρε. Όχι πολύ ακόμη όμως, γιατί το copyright έρχεται από την γωνία με μπατιλίκια. Εντάξει, φτάνει, 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 παιδιά, τόσο καλά. Είναι λοιπόν το κομμάτι για όσους θέλουν να το ακούσουν, λέγεται Six Days, το remix, έτσι. Thank me later. Ή και τώρα, δεν έχω πρόβλημα. Να είσαι καλά. Nice ride. Wow, 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 ρε ταινία! Δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό. Όχι, Παναγία μου, θα πάθουμε τίποτα. Όχι τίποτα άλλο, ρε παιδιά, έχω συνηθίσει με τις politically correct ταινίες της νέας γενιάς και αυτό μου σκάσε απότομα. Does the job. What job? Delivering pizzas. Τι του πέρα, κοπελιά, ρε! Να σου πω, όλα τα δέχομαι, αλλά να σου τη λέει και η χαλασμένη Mary Jane. Ε, πάει πολύ! It's not the ride. It's the rider. Α, όπα! Τι μου θύμισε αυτό, ρε. It's not the plane. It's the pilot. Τι έγινε, Top Gun? Είμαστε φαν του Tokyo Drift. Και ρε παιδιά, ειλικρινά, όταν είχα κάνει το επεισόδιο καλή κακή για την ταινία Maverick, είχα σπάσει το κεφάλι μου για το που έχω ακούσει τη συγκεκριμένη φράση και δεν μπορούσα να το βρω με τίποτα, αλλά χα! Νομίζω ότι θα ξεφεύγατε, ε. Γατάκια. Να επανέλθουμε όμως στο θέμα μας. Hey, you talking to my girl? Όχι, βρε, που γελόφατσα. Αυτή του μίλησε. She was just a mind, my rod. My grandma's Buick could smoke that piece of shit trailer trash. Και τώρα, παιδιά, ναι, ναι, από τώρα, από το τρίτο μόλις λεπτό της, πριν καν προλάβεις να καταβροχθήσεις τον μπολ με τα popcorn που έχεις φτιάξει για να τη δεις, η ταινία θα σου υπενθυμίσει για ποιο λόγο επέλεξες να δεις αυτή την ταινία και όχι κάποια άλλη. Εγώ για θράψη κρυστάλλων έχω κάνει ασφαλές. Εσύ για θράψη οστών έχεις κάνει? Ξανθιά πεσκαδρίτσα. Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε. Αυτό δεν θα ήταν δίκιο, γιατί το ένα αμάξι είναι λες και είναι βγαλμένο από το Need for Speed Underground και το άλλο από το σκέτο Underground. Βρείτε κάτι άλλο να βάλετε στοίχημα, κάτι άλλο μεγάλης αξίας. How about me? Winner gets me. Τι, όχι, εντάξει, όχι, ευχαριστούμε. Έχει ήδη σακοράφα για αμάξιο άλλο. Δεν θέλει και δεύτερη. Πάντα τώρα θέλω να μου πείτε ειλικρινά. Πείτε μου, εάν σήμερα κυκλοφορούσε το Tokyo Drift, πόσες μέρες θα κράταγε μέχρι να φάει cancel, πείτε μου. Θα είχαν βγει στους δρόμους οι Social Justice Warriors και θα είχαν χαρακώσει μούρες. Αχ, τελικά, παιδιά, θα τρέξουν τα παλικάρια για το που τα. Πού τα βρίσκεις, ρε, ταινία αυτά, μπράβο. Πάλι καλά πάντως, παιδιά, πάλι καλά. Τους βλέπω ότι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν να τρέχουν, οπότε θα σταματήσουν όλα αυτά. Εντάξει, πόσο χειρότερο μπορεί να προλάβουν να το κάνουν. Make it interesting, Cliff. Hold my beer, λέει ο σκηνοθέτης. Πόσα έχω ακόμα, ρε, πόσα, 2 καρέ, θα το τερματίσω. Άρε Μερακλή Justin Lin, άρε Μερακλή Justin Lin. Και παιδιά, μπορεί να το λέω τώρα για πλάκα, αλλά να ξέρετε πως στην περίπτωση αυτού του σκηνοθέτη η λέξη Μερακλής ισχύει 100%. Θα καταλάβετε στη συνέχεια του βίντεο.
Γιατί η σκηνοθεσία και η κινηματογράφηση, παιδιά, του Tokyo Drift βρωμάει μεράκι από έτη φωτός μακριά. Και για να καταλάβετε ακριβώς γιατί πράγμα σας μιλάω, διάλεξα ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο από αυτήν την κόντρα που θα δούμε τώρα, διάρκειας 10 μόλις δευτερολέπτων. Θέλω λοιπόν σε αυτό το στιγμιότυπο να μετρήσετε πόσα πλάνα χρησιμοποίησε η ταινία. Εάν λοιπόν μέτρησες 11 πλάνα, τότε έπεσες μέσα. 11 διαφορετικές λήψεις σε 10 μόλις δευτερόλεπτα. Και γίνεται, παιδιά, καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας αυτό, σε όλες τις κόντρες του Tokyo Drift θα δείτε τέτοιου είδους μοντάζ. Και ναι μεν γίνεται, ρε παιδί μου, γιατί το γρήγορο μοντάζ, όπως και να το κάνεις, κάνει το θεατή να μην βαριέται. Αλλά εάν προσέξετε, είναι στρατηγικά τοποθετημένα αυτά τα πλάνα για να αναδεικνύουν συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτο πράγμα, για να αναδεικνύουν την αδρεναλίνη της στιγμής. Δεύτερον, για να αναδείξουν την γεωγραφική θέση της μάχης την κάθε στιγμή, το που βρίσκονται δηλαδή κάθε στιγμή τα οχήματα. Και δεύτερον, να αναδείξουν την οπτική που έχει ο κάθε ένας από τους δύο συμμετέχοντες σε αυτή την κούρσα. Η ταινία, παιδιά, σε αυτό το τομέα είναι έπος, αλλά μόνο σε αυτό το τομέα, γιατί από σενάριο... I thought you loved me. Και νόμιζα ότι μ' αγαπούσες, του λέει σάπια. Δεν μ' αγαπάς τόσο εγώ. Δεν είδες με πόση αγάπη πριν λίγο είχα ανοίξει τα πόδια μου πάνω στο καμπριό σου. Αχάριστε. Εντάξει, ρε παιδιά, είπαμε. Από φωνή κορμί το σενάριο της ταινίας. Άλλωστε, το ξέρει ότι δεν είναι αυτό το δυνατό της σημείο. Οπότε ήρθε η ώρα να σας κάνει να σηκωθείτε από ντιβάνια, τραπέζια, καρέκλες, πολυθρόνες. Ναι, ρε, ναι, μωρή ταινιάρα. Ναι, μιλάμε από τον ενθουσιασμό που θα σπάσω την κάμερα. Δεν μπορώ να το βλέπω. Αλλά θέλω να δω κι άλλο. Παίξε λίγο. Ρε παιδιά, τι έχουν κάνει και τα παλικάριά. Δεν είναι καλά, δεν είναι καθόλου καλά. Συνδυασμός πρακτικών εφέ και CGI τεχνολογίας για να επιτύχουν ένα εικονικό μονοκάμερο. Με το αμάξι να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα το ξύλινο κτίριο, να γίνεται αλλαγή με κίνηση της κάμερας προς τα κάτω για να σου δείξει την αλλαγή της ταχύτητας και να κάνει έξοδο γρήγορη μέσα από την τρύπα που του άνοιξε πριν η μπουγελόφατσα που του πέταξε την πέτρα. Δηλαδή, ας το διάλο πια, τόση τελειότητα δεν την αντέχω, ας το διάλο. Ας το διάλο, μωρισά, πια βγες έξω να οδηγήσουμε με την ησυχία μας. Έτσι έπρεπε να γίνει κανονικά, αλλά... Αλλά είπε να παίξουν συγκρόμενα. Η κατάληξη λοιπόν αυτού του ανούσιου αλλά συναρπαστικού αγώνα, θα λέγαμε, για τα μάτια της σπασμένης, είναι αυτή εδώ. Όχι, ρε παιδιά, όχι, όχι, τι μωρέ, τι μου πάθατε. Α, μωρέ, τι έγινε, ανησυχήσατε ότι μπορεί να έπαθε κάτι ο πρωταγωνιστής επειδή έφερε 35 τούμπες με τα μάξι του. Βρε, όχι, να τα κάνω εγώ τα μαγουλιάκια του έτσι. Ξεχάσατε τι ταινία βλέπουμε. Εννοείται ότι είναι μια χαρά! Ναι, πέρασε καιρός και το έχετε ξεχάσει. Fast and Furious Logic. Από τότε, έτσι, θα σέβεστε. Βασικά, τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα, από την πρώτη ταινία θα σέβεστε ακόμη περισσότερο. Ναι, παιδιά, ναι, τώρα εξηγείται ξεκάθαρα γιατί το franchise έχει πάθει αμνησία από την πέμπτη ταινία και μετά και ξεχάζονται ασχολείται με αμάξια. Με τόσο κολοτούμπες λογικό είναι. Can I get a copy of that? You think this is a joke? Συγγνώμη, μια ερώτηση. Το βίντεο αυτό που έδειξες μόλις τώρα, από πού υποτίθεται ότι είναι? Από τα κινητά που κρατούσαν οι κάγκουρες πάνω στο αγροτικό πριν? Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι κινητό του 2006 τραβούσε τέτοια ποιότητας βίντεο? Ναι, εντάξει, καλά. Και μια και το φέρει κουβέντα τώρα, επί τη ευκαιρία, να σας πω πως το Tokyo Drift, παιδιά, χρονολογικά μέσα στον κόσμο του Fast and Furious, τοποθετείται ανάμεσα στην 6η και την 7η ταινία. Στα οποία 6 και 7 Fast and Furious, παιδιά, εμφανίζεται υπερσύγχρονη τεχνολογία και εδώ πέρα τα κινητά είναι από αυτά που χρησιμοποιούσα όταν πήγαινα ακόμα δημοτικό. Εσείς, εντάξει, το έχουμε καταλάβει ότι δεν σας νοιάζει, αλλά τόσο πολύ χεστήκατε. Sit down. Easy. You're done. You understand? You're done. And all before your 18th birthday, now sit down. Τι, πόσο είναι, λέει, 18?
Τι 18 ρε μας κοροϊδεύετε, αυτός εδώ μοιάζει συνομιλικός μου. Your son's got two priors for reckless driving, willful destruction of property. This makes it strike three. Προβληματάρα παιδιά, προβληματάρα εδώ προέκυψε. Δεν λέω, αλλά ξέρετε πως λέτε παιδιά αυτό το πρόβλημα εδώ πέρα. Με απέλαση. So where are we moving this time? We are not moving anywhere. Είπα σε άλλη ήπειρο φιλαράκι του λένε, ή μέσα φυλάκα. Και πήγε. Και πού πήγε ρε, τι με κοιτάτε. Στο Τόκιο πήγε, στην Ιαπωνία. Δεν έχετε δει τον τίτλο. Η ταινία μας λοιπόν μπορεί να λέγεται Tokyo Drift, αλλά δεν γυρίστηκε τόσο πολύ στο Τόκιο, στο ποσοστό τουλάχιστον που οι περισσότεροι θα φαντάζεστε. Κάποια σκηνικά ναι μεν γυρίστηκαν στο Τόκιο, αλλά τα περισσότερα έχουν γυριστεί στην Αμερική. Πάντως αυτό εδώ το σκηνικό που βλέπετε, αυτή εδώ η τοποθεσία μάλλον, το σπίτι του μπαμπά του Σον, είναι κανονικά στο Τόκιο. You go to school, you come back here right after. And I don't want to see or hear about you anywhere near a car. Καλό, καλό ρε προκολοκο, ωραίος, ωραίος, παραδέχομαι. Τι άλλο θα μας πεις δηλαδή σε λίγο, να κοιμόμαστε και από τις 10. Yeah, the bedroom's yours. Lights out in 10. Α, δεν αστείευε. Μάλιστα. Πόσο χρόνο νομίζει αυτός ότι είναι ακόμα ο γιος του, ρε. Στη συνέχεια λοιπόν της ταινίας μας, ο Σιάν πηγαίνει για πρώτη φορά στο σχολείο του και εννοείται ότι πηγαίνει με τον τρόπο που τον χαρακτηρίζει και γενικά σαν άνθρωπο, δηλαδή καθυστερημένος. Άσε μας τώρα ρε ταινία! Αυτό ρε παιδιά που σε όλες τις ταινίες ο πρωταγωνιστής πηγαίνει σε ένα νέο σχολείο και τον κοιτάει απευθείας με το που μπαίνει μέσα στην τάξη το πιο ωραίο κομμενάκι της τάξης, ξεπερνάει κάθε φαντασία. Και σας το λέω εγώ που έχω αλλάξει 4 σχολεία και η καλύτερη αντίδραση που έχω πάρει και από τις 4 αυτές αλλαγές είναι όταν με είχε σηκώσει ένα παιδί από μια τρικλοποδιά που είχε ρίξει ένα άλλο πιο πριν. Ναι, όπως καταλάβατε, κατάφερα και είδα τη θετική πλευρά του πράγματος. Τώρα γιατί τότε. Ρε εσείς, συγγνώμη τώρα. Εντάξει, καλό είναι το υποκατάστατο της Εύα Μέντες, δεν λέω, αλλά αυτή η τύπησα δεν είναι λες και έχει καταπιεί κρεμάστρα. Άσε μας ρε Αμερικάρε Μπρους Λι, που το έβαγες αυτό το πράγμα και σου άρεσε. Δηλαδή, πιο εύκολα μπορώ να πιστέψω ότι σε κοίταξε κατευθείαν η ανάποδη κρεμάστρα παρά αυτό. Japanese food is like the army. Don't ask, don't tell. Ναι, ακριβώς αυτό! Μπράβο, ρε υποκατάστατο του Ludacris! Ω, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ένα μοτίβο στους χαρακτήρες της ταινίας, έτσι. Υποκατάστατο Paul Walker, τσεκ. Υποκατάστατο Eva Mendes, τσεκ. Υποκατάστατο Ludacris, τσεκ. Και στην ταινία και στην πραγματικότητα. Γιατί και αυτός εδώ που εμφανίζεται rapper είναι. Name's Twinkie. Hey, I noticed you ain't have a laptop. I'll help you out. Half price. Στάρεις κανένα γυαλάκι. Όχι, δεν θέλω παιδί. Κανένα ρολογάκι. Δεν θέλω, δεν θέλω. Κανένα κοριτσάκι. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, σε πλακώ, φάπες νυχτιάτικα, δεν μπράβο. No offense, but I'm probably not gonna be here long enough to remember your name. Ο ανούσιος πολιτής χρονιάς εδώ που βλέπουμε, ο Twinkie δηλαδή, είναι στην ουσία ο comic relief χαρακτήρας της ταινίας. Αυτός δηλαδή που κάνει πλακίτσα για να γελάμε όλοι, γιατί κάποιον άλλο λόγο δεν βρίσκω που να υπάρχει εδώ. Τέλος πάντων, αυτός εδώ θα γίνει το κολυτάρι του Σον για την υπόλοιπη ταινία. Μια ταινία, παιδιά, που γενικά δεν πολύ προσπαθεί, ρε παιδί μου, να χτίσει και τόσο χαρακτήρα. Αυτά ήταν από τότε λεπτομέρειες. Βέβαια, στην περίπτωση του Tokyo Drift, παιδιά, να ξέρετε, η φράση «έβαλα τα χεράκια μου και έβγαλα τα ματάκια μου» είναι 100% accurate. Γιατί το πόσες κομμένες σκηνές έχει αυτή η ταινία, δεν φαντάζεστε. Έχει τόσες πολλές που μόνο με αυτές τις σκηνές που κόπηκαν φτιάχνεις άλλη μισή ταινία. Βασικά όχι μόνο αυτό, αλλά αν θες αλλάζεις κιόλας ολόκληρο το νόημα, μάλλον δίνεις νόημα στη συγκεκριμένη ταινία. Αν θέλετε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ, παιδιά, υπάρχουν σχεδόν όλες οι κομμένες σκηνές από το Tokyo Drift στο YouTube. Μπορείτε να πατήσετε Tokyo Drift Deleted Scenes και να τις δείτε όλες. Θα καταλάβετε τι λέω. Από τον Hulk του Endgame, still better. I don't know if you're ready for them though. You look a little nervous. Εάν λοιπόν προσπεράσουμε ότι 30 δευτερόλεπτα μόλις πριν ήταν μέρα και τώρα είναι νύχτα και τα 4 λάστιχα που βρέθηκαν διαμαγεία στην οροφή του Twinkie, τότε όλα τα άλλα είναι κουμπλέ. Πάμε λίγο! Ποιος σκέφτηκε για τα σωτηριακά γενιά! Μη μου ρίξεις copyright! YouTube σε βλέπω! Μα δεν μπράβο! Εγώ βέβαια έχω ένα ερώτημα τώρα, δεν κατάλαβα. Εκεί πέρα που πήγαν, έχει γυναίκες.
Πω, παιδιά. Αυτός πρέπει να είναι πολύ άγριος. Έριξε και σφαλιαρίδε στην άλλη. Αφού είναι πολύ άντρας. You know, I almost didn't recognize you without your slippers on. Νίλα, right? Ναι, Νίλα. Είναι σαν αυτή που θα πάθεις εσύ σε λίγο. Means turn around, keep walking. That's exactly what we're going to do. Come on, man, let's roll. Α, οκ. Εντάξει, παιδιά, η κοπέλα είναι πιασμένη. Εντάξει, ρε Σον, βρες και άλλη κοπελίτσα, τόσο έχει εκεί πέρα. Ούτε σε άλλο, ο σκηνοθέτης έχει φροντίσει να μας πληροφορήσει πολύ καλά γι' αυτό, οπότε, να, μην κολλάμε τώρα. I thought this was like a free country, where a girl could talk to whoever she wants. You know who I am, boy? You like the Justin Timberlake of Japan, right? Αυτό είναι καλό, Σον, εντάξει, το δίνω. Αν και δεν σε πάω μία, να τα λέμε. Την αλήθεια να την πω, δεν μπορώ να το κρύψω. Μεγάλο κολοπέδιο πρωταγωνιστής μας. Damn, man! You know Yakuza, the mafia. Good luck, Timberlake. Να το ρε παιδιά, να το ορίστε. Τα βλέπετε που σας τα λέω. Θέλει μάπες ο πρωταγωνιστής μας. Είναι ρεστικός του κερατά. Και όχι με την καλή έννοια σε τέτοιες περιπτώσεις, καταλάβα τι εννοώ. Τι, αυτός τώρα είναι γιακούζα. Ναι, εντάξει, καλά. Τον κορόιδεψε κάποιος μες στη μούρη του και μπροστά σε όλους και η αντίδρασή του ήταν αυτή. Πω πω, μιλάμε μαφία. Εγώ γυστεί από το φόβο μου. Then let's race. Easy to sound cocky when you got no ride. Take mine. Α, μάλιστα. Εντάξει, αυτό είναι πιο λογικό. Πού να πλακώνεσαι τώρα και τέτοια. Κόντρα. Από ό,τι φαίνεται, παιδιά, ή αν είσαι στο σύμπαν του Tokyo Drift και διαφωνήσεις κάποιον για το οτιδήποτε, ρε παιδί μου, το πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο έτσι. Λοιπόν, Αντρέα, ξεκινάει ο αγώνας σε λίγο που το αλλάζω. Όχι, ξέχνα το. Έχει μια ώρα ταινία με ένα βρικόλακα που πίνει Powerade. Ρε, φέρτε εδώ τώρα με το βρικόλακα που πίνει Powerade. Θέλω να δω τον αγώνα, ένα αγώνα της χρονιάς, εσύ ξέχνα το. Τι πες, πάμε τώρα κοντά με τα αμάξια. Τι να μην σκολώνω. Κολώνεις, ρε, κολώνεις. Έλα. Οδό, πρι. Α, ναι. Πω, κοίτα εδώ πέρα τι έκανε θέση ο Μέση, μωρέ. Μιλάμε τώρα για GOAT. Άσε μας, μωρέ, GOAT ο Μέση τώρα. Για κοίτα καλύτερα τι γράφει δίπλα από τη λέξη GOAT. Ρονάλντο γράφει ο GOAT. Ποιος Ρονάλντο, μωρέ. Δεν υπάρχει Ρονάλντο στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει Μέση στο ποδόσφαιρο. Ρονάλντο μόνο. Τι πες, πάμε τώρα για κόντρα. Προχώρα, τι νομίζεις, κολώνω. Θα σε πατήσω. Προχώρα, ρε, να πούμε. Ποιο είναι το νεράκι του χωρακιάς, μιλάμε. Να σου πω, πήγαινε με τα μάξι για σούπερ που θέλει. Έλα ρε, πάλι εγώ θα την πω ότι για στο σούπερ πήγαινε και σε μια φορά. Εγώ δεν έχω βενζίνη. Γιατί εγώ έχω βενζίνη. Τώρα με προκαλείς όμως. Και εσύ με προκαλείς. Πήγαμε μια κόντρα. Προχώρα, μου λέει προχώρα, τελείω. Τι έγινε. Δεν είπαμε ότι έχουμε βενζίνη. Θα μας βάλει γιάμο ρε, προχώρα. Δίκιο έχεις, προχώρα μου λέει κότα. Πώς ανοίγει αυτό. Can he drive? Can he drive? You know what DK stands for? Donkey Kong. Drift King. Και αυτή εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι από τις σκηνές που με κάνουν να γουστάρω πάρα πολύ τη συγκεκριμένη ταινία παρά τα μεγάλα σεναριακά κενά. Drift. What do you mean, drift? Drift, eh? Τι εννοείς drift, my friend? Still need a dictionary? Όχι, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις τίποτα. Πολύ απλά, γιατί η ταινία οπτικοποίησε την πληροφορία. Έτσι ακριβώς βάζει μία ταινία το θεατή στη φάση της. Έτσι κινηματογραφεί και σκηνοθετεί κάποιος ο οποίος γουστάρει το franchise που έχει στα χέρια του. We talking forwards, pistons, bigger turbo, new rise, new crankshaft. Hey man, Hans Leben ain't cheap, man, you feel me? Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτά που είπε, αλλά φαίνονται καλά, φαίνονται ακριβά. Εμένα τουλάχιστον με έψει. If I needed a 30-second lesson on how to drift. Όχι, τσουτσουνάκι μου, όχι τώρα. Τώρα θες μαθήματα, όχι τώρα. Όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς. Να μάθεις να έχεις μια γλώσσα μεγαλύτερη από τον boy σου. Δεν το χωνεύω, ρε παιδιά, τον πρωταγωνιστή. Δεν το χωνεύω, τι να κάνω. Go! Να πω εδώ λοιπόν στα γρήγορα πως μπορεί νοητά η ταινία μας να βρίσκεται να τοποθετείται στο Τόκιο, όμως αυτή η σκηνή δεν γυρίστηκε εκεί, αλλά στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Los Angeles και πιο συγκεκριμένα στο εγκαταλελειμμένο εμπορικό κέντρο Hawthorne Plaza. Τρακαρίσματα και ιδέες, έλα μωρέ, μια χαρά είσαι, τι να καταλάβεις, αχάμπαρος, προχωράμε. Καθίστε λίγο να σου σκουπίσω τα σαλάκια που μου τρέξανε, συγγνώμη, ένα λεπτό. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω για αυτή την ταινία. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτά που έχουν σκεφτεί και έχουν εκτελέσει κιόλας οι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν λόγια. Ο Σον λοιπόν εδώ με την οδήγησή του αναπαριστά επακριβώς ολόκληρη τη ζωή μου, αφού και εγώ έχω φάει τα μούτρα μου και έχω τρακάρει 18.000 φορές και ακόμη συνεχίζω. Βέβαια, εγώ τρακάρισα και έφαγα τα μούτρα μου μεταφορικά, όσον εδώ κυριολεκτικά. Και όταν λέω κυριολεκτικά, το εννοώ. Όλα τα τρακαρίσματα στην ταινία είναι πραγματικά.
Γενικά, να ξέρετε κυρίες και κύριοι, πως το 95% των σκηνών που θα δείτε στην ταινία Tokyo Drift έχουν μέσα, περιέχουν πραγματικά αμάξια. Γιατί πολύ απλά δεν ήθελαν η ταινία τους οι δημιουργοί να φαίνεται αληθινή, αλλά να είναι. Και είναι. Μπράβο σας. Γιατί αυτό είναι και που έσωσε ολόκληρη την ταινία. Αυτό και άλλο ένα. Όλες οι drift μανούβρες που βλέπετε εδώ πέρα αλλά και στη συνέχεια της ταινίας μας έχουν γίνει από έναν άνθρωπο εν ονόματι Keisei Tsuchiya, ο πραγματικός δηλαδή βασιλιάς του drift της Ιαπωνίας και όχι μόνο. Έναν τύπο, παιδιά, που ό,τι και να του ζητούσαν οι δημιουργοί της ταινίας το εκτελούσε με μεγάλη ευκολία. Είτε του ζητούσαν να κάνει μια απίστευτη μανούβρα όπως αυτή που είδατε πριν λίγο, είτε του ζητούσαν ακριβώς το ανάποδο. Αυτό όμως που είπα θα το αφήσω για τη συνέχεια του βίντεο. Προς το παρόν. Ναι ρε, έχει ακόμα πόρο για τις 4 ρόδες. Ναι, πάμε! Don't leave town. Α, δεν είναι όλοι τόσο ενθουσιασμένοι όσο εγώ φαίνεται. Get in. I'll get you your money. Why are you talking like you have a choice? Υποκατάστατο το ρέτο. Τσεκ. You gave me my money. Okay. Και αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Ο Σον έπιασε δουλειά. Τώρα, τι ακριβώς δουλειά είναι αυτή που έπιασε, με ρωτήστε γιατί... Γιατί, τι να σας πω κι εγώ ρε παιδιά, μπαίνει μέσα σε μαγαζιά και τρώει ξύλο για να δίνουν αυτοί τα λεφτά στον Χαν. Εγώ πάντως ξέρω πως αυτές τις δουλειές, συνήθως αυτοί που μπαίνουν μέσα, ρίχνουν ξύλο, δεν τρώνε. What's he doing here? Pay me back for that crumpled beer can sitting in my garage. Ούτως ή άλλως, παιδιά, η κανονική δουλειά του Σον δεν είναι αυτή, είναι άλλη και θα τη μάθετε αποκλειστικά από αυτήν εδώ την εκπομπή. You really need to stop following me around. Trust me. You don't want to be part of this world. Και η δουλειά αυτή είναι να ξύνει το κολαράκι του που τον τρώει συνεχώς. Θα καταλάβετε τι είναι. Το περιπολικό, κυρίες και κύριοι, δεν κυνηγάει τους πρωταγωνιστές μας. Και ξέρετε γιατί. Police cars are only factory tuned. Can do better than 180k, they can't catch you. So they don't even try. Nope! Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, κυρίες και κύριοι. Ή μάλλον, για να μην είμαι τόσο αυστηρός, και ισχύει και δεν ισχύει. Γιατί ναι, μεν η αστυνομία της Ιαπωνίας δεν εμπλέκεται εύκολα σε μια καταδίωξη, ρε παιδί μου, γιατί θεωρεί αυτό το πράγμα πολύ επικίνδυνο για τους άλλους πολίτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις την κατοχή της supercars ή ότι δεν θα σε πιάσουν οι χιλιάδες, εκατομμύρια μάλλον, κάμερες που έχουν στους δρόμους τους. Εάν θέλουν, θα σε πιάσουν. Πιο έξυπνο θα ήταν να λέγανε εδώ ότι δεν τους κυνηγάει η αστυνομία, γιατί είναι εκπρόσωποι στην ουσία της Γιακούζα, αλλά ήθελαν να μου το παίξουν overcool. Συνεχίζει η ταινία μας λοιπόν με τους πρωταγωνιστές να πηγαίνουν σε random μέρη και συγκεκριμένα εδώ θα πάνε σε ένα πάρτι και μετά θα πάνε σε ένα πάρτι το οποίο βρίσκεται μέσα στο άλλο πάρτι που πήγανε πιο πριν και μετά θα βρεθούν στο γκαράζ του Χαν, το οποίο ο γκαράζ του Χαν είναι ταυτόχρονα και Airbnb. Ή μπουρδελάκι, όπως θέλετε πείτε. The Red Evil's yours. Και αντί ο Σον να ξεπληρώσει το αμάξι του Χαν που κατέστρεψε πιο πριν, ο δεύτερος πάει και του χαρίζει ένα ολόκληρο αμάξι. Και δεν του χαρίζει κανένα σμαρτάκι, ένα ολόκληρο Evo του χαρίζει. What do you mean? You're representing me now. What you think, I'm gonna let you roll in a Hyundai? Καταλάβατε, και άλλοι δουλεύουν 4 και 5 χρόνια σε μια δουλειά και ούτε δώρο Χριστουγέννων δεν τους δίνουνε και αυτός με 3 παραδόσεις κατευθείαν Evo. Και σε αυτές τις παραδόσεις ήταν και ο Χαν μέσα, έτσι. Αυτές είναι δουλειές, ρε. Τι ακριβώς πάντως δουλειές είναι αυτές, δεν ξέρουμε, αλλά εντάξει. Και εγώ καθόμαι και σπάω το κεφάλι μου και γράφω σενάρια για το YouTube. Και όχι τίποτα άλλο, του το χάρισε για να το διαλύσει κι αυτό. Και καλά του κάνει. Συγγνώμη τώρα, ρε παιδιά, αλλά τι λογική είναι αυτή. Εγώ ξέρω ότι όταν κάποιος θέλει να μάθει κάτι, πρώτα του δίνεις κάτι που είναι παλιό, που δεν είναι τόσο μεγάλης αξίας. Δεν του δίνεις ένα έμορφο να καταστρέψει. Όχι, αυτό λέω και εγώ, ρε Μπάρμπα, μπράβο. Παρεμπιπτόντως, αυτός που μίλησε μόλις τώρα είναι ο Keisei Tsuchiya, ο βασιλιάς του drift που σας είπα πιο πριν. Παράπονα όμως κάνω τόση ώρα, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα η ταινία να σετάρει δύο πολύ ωραίες λεπτομέρειες που θα τις χρησιμοποιήσει πιο μετά. Η πρώτη λεπτομέρεια είναι αυτή εδώ. That's yours? Sure is.
Το αμάξι δηλαδή που φτιάχνει ο πατέρας του Σον, ο οποίος θα το πω τώρα εδώ πέρα παιδιά επί τη ευκαιρία, είναι ολόιδιος με τον γιο του, έχει γίνει εκπληκτικό cast εδώ και η δεύτερη είναι αυτή. Look at all those people down there. They follow the rules for what? They're letting fear lead them. Η τοποθεσία αυτή δηλαδή και το πλήθος του κόσμου που φαίνεται από ψηλά να βλέπουν οι δύο πρωταγωνιστές. Κρατήστε τα και τα δύο. Life's simple. You make choices and you don't look back. Όπως επίσης στη δεύτερη σκηνή που είδαμε, χτίζεται και ένα βάθος ρε παιδί μου στο χαρακτήρα του Χαν. Καταλαβαίνουμε τι τύπος είναι πάνω κάτω. Η ταινία μας δηλαδή σιγά σιγά μας δένει με έναν χαρακτήρα. Μαντεύστε τι θα πάθει αυτός ο χαρακτήρας στη συνέχεια. Και πάνω ρε παιδί μου που λες δυο καλά λόγια για την ταινία και λες μπράβο γιατί έτσι σοβαρεύει το πράγμα και χτίζει πράγματα για το χαρακτήρα του Χαν. So if you don't drift to win, what do you drift for? You really want to know? Yeah. Η ταινία αρχίζει για το Χαν γιατί δεν θα πιστέψετε για ποιο λόγο ντριφτάρει ο Χαν. Καθίστε λίγο να το αναλύσουμε αυτό. Δηλαδή ο Χαν ντριφτάρει μόνο για να ρίξει ωραία γκομενάκια στην Ιαπωνία τα οποία την κάνει να έχουν στην κατοχή τους και ένα φτιαγμένο GTR. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ντριφτάρει μια φορά το χρόνο και πολύ λέω. Γιατί ρε παιδιά, ακόμη και στην Ιαπωνία να είσαι, πόσες φορές να σου τύχει κάτι τέτοιο, πλάκα μου κάνετε. Εν τω μεταξύ, το Tokyo αυτή η ταινία μας το παρουσιάζει, λες και κάθε στενό που θα στρίψεις θα βρεις και ένα GTR ή ένα Supra ή ένα Evo και κάποιος θα το δικεί και θα κάνει παρανομίες. Και άμα πάει κάποιος στην Ιαπωνία θα καταλάβει ότι όλοι είναι στρατιωτάκια. Τι γελάς βρε Κεφτέ, τι γελάς, μα πραγματικά ρε παιδιά, πείτε μου, μόνο εγώ είμαι που αντιπαθώ αυθόρμητα αυτή τη φάτσα. Και όχι τίποτα άλλο, και η ρημάδα η ταινία με αυτό που μου δείχνει δεν με βοηθάει λίγο να το συμπαθήσω τον κερατά. Στη συνέχεια ο Σον πρέπει να μάθει να ντριφτάρει επιτέλους, μπας και ησυχάσουμε και εμείς κι αυτός. Και ήρθε η ώρα παιδιά να αναπτύξω αυτό που άφησα μισό λίγο πιο πριν. Δηλαδή, εάν κάποιος είναι καλός σε κάτι, μάλλον είναι πάρα πολύ καλός σε κάτι, είναι master σε κάτι, τότε ρε παιδί μου αυτό φαίνεται, έχει τελειοποιήσει τα πάντα σε αυτό το πράγμα. Αυτό παιδιά όμως που κάνουν μόνο οι θρύλοι είναι να μπορούν να προσποιηθούν πως δεν ξέρουν κάτι στο οποίο είναι ειδικοί. Διότι σε αυτές τις σκηνές που ο Σον υποτίθεται πως δεν ξέρει να κάνει drift, ο Τσουσίγια, παιδιά, εκτελούσε εντολές από τους δημιουργούς της ταινίας που είχαν να κάνουν με έναν οδηγό που δεν ξέρει να ντριφτάρει. Και ο τύπος τα έκανε όλα με τη μία. Θρύλος. Όσο λοιπόν φεύγει από το σπίτι του πατέρα του, γιατί πια έχει χωθεί μέσα στον υπόκοσμο, μέσα στην παρανομία, γιατί παιδιά εντάξει μην ξεχνάμε πως ο Χαν παίρνει λεφτά από... Παίρνει λεφτά. Ακριβώς δεν μας λέει ποτέ κανένας παιδιά. Τι πουλάει, μήπως πουλάει προστασία, μήπως πουλάει ναρκωτικά, μήπως πουλάει παράνομα ανταλλακτικά. Το αφήνει να ορείται η ταινία, θα το αφήσω κι εγώ. Πάντως κάτι παράνομο είναι. Το προστασία κάτι πως δεν το ακούσατε. Τι γιατί ρε παιδιά, αφού ο άλλος μπαίνει μέσα και τη τρώει αντί να τη ρίξει. Πιο μετά όμως με αυτό το YouTube-ικό θα έλεγα transition, ο Σον βρίσκεται να κάνει μια κοντρίτσα με έναν από την κλίκα του TK που είναι στην ουσία και κλίκα του Χαν αλλά και του Σον γιατί όλοι αυτοί βρίσκονται στην ίδια κλίκα. Τέλος πάντων δεν έχει σημασία, σημασία έχει πως κερδίζει. Αλλά εκεί παιδιά που ήταν όλα καλά και όλοι περνούσαμε καλά, κάνει ο Σον Με τρώει, λέει το κολομεράκι μου, κάτσε λίγο να το ξύσω. But I realize now, outsider, insider, doesn't really matter. All that matters is knowing what you really want and going after. Ο τυπάς αυτός που μόλις έχει φτάσει στην Ιαπωνία, μόλις έχει πιάσει μια συγκεκριμένη δουλειά, όχι απλά δεν σέβεται αυτόν για τον οποίο δουλεύει ουσιαστικά, αλλά βγαίνει και με την κοπέλα του. Εντάξει, κοιτάξτε, εμένα μου φαίνεται λογικό γιατί δεν το συμπαθώ και το έχουμε συνηθίσει άλλωστε κιόλας, αλλά παιδιά, θέλω να έχω την προσοχή σας γιατί ακολουθεί μια απίστευτα ρομαντική σκηνή. We used to come up here when we were kids.
Even before we could drive, we'd cut class, sneak out. Ναι, εντάξει. Πολύ αληθοφανές, τι να σου πω. Στην πραγματικότητα, παιδιά, η φάση θα ήταν έτσι. Εδώ έρχομαι, ρωτάρι μου, πικρή. Ναι, συμφωνώ, η ζωή είναι πικρή. Δεν φαντάζεσαι πόσο μου αρέσεις. Θες να χέσεις, κάτσε δεξιά. Ωραία τα λες. Ναργιλές, καλά μωρί, πώς ήρθε αυτό τώρα. Ωραία, πέρασα. Ξέρασες, μωρί σου είπα μη βάλεις πίκλα στο μπέργκερ. Δεν θέλω να πούμε. Hey, twin, come on, grab another set. Another set? No, look, that was your third set today. Minim ties ain't cheap. Τι λέει αυτός ρε παιδιά, εδώ πριν ο άλλος του έκανε δώρο ένα ολόκληρο εύω. Τώρα τα λάστιχα τσιγκουνεύεστε. Εκτός κι άμα πέσαν οι δουλειές έξω. Λογικό είναι αφού ο άλλος μπαίνει μες στα μαγαζιά και αντί να τις ρίχνει τις τρώει. Αλλά παιδιά, άκουσα θόρυβο. Μήπως κάποιος ήρθε, κάποιος επισκέπτης, κάποιος που να μπορεί να ξύσει το κολαράκι του Σον που από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να το ξύσει από μόνος του. Ναι ρε, ρίξε το κολοπέδι ρε. Α, όχι, υποτίθεται ότι αυτός είναι ο κακός και ο άλλος ο καλός. Ήθελα να πω, τι κάνεις βρε, κολόπεδο, άστο το παιδί, ήσυχο. Stay away from her. Or the only thing you'll be driving is a wheelchair. Ρε παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή συγχωρέστε με για αυτό που θα πω, αλλά ο DK έχει δίκιο. Έσκασε μύτη τώρα ένας άκυρος τυπάς. Πάει, μιλάει στην κοπέλα του, αυτός του λέει, φίλε είναι πιασμένη, βρες καμία άλλη να μιλήσεις. Δεν καταλαβαίνει αυτός, τον κοροϊδεύει και μες στη μούρη του. Γίνονται όλα αυτά που έγιναν και αυτός αντί να σταματήσει βγαίνει και κρυφά μαζί της. Ενώ ουσιαστικά δουλεύει για αυτόν. Και κερατάς δηλαδή και δαρμένος. Βασικά όχι, δαρμένος είναι ο άλλος τώρα, αλλά καταλάβα τι εννοώ. Θα μου πεις τώρα, Θωμά, αυτή εκεί τύπησα, την τρώει και αυτήν είναι στο κολαράκι της. Ναι, θα συμφωνήσω ότι τρώει πάρα πολύ, αλλά παιδιά εμάς για τον Σον μας νοιάζει. Ο Σον δεν εξηγεί μέρος σε αυτή την περίπτωση. Ο Χατόρι Χάντσο, παιδιά! Ο κατασκευαστής κατάνα από τα Kill Bill! Ρε, τι μεταγραφόρα παίξατε εδώ, ρε! Πάλι καλά, παιδιά, δόξα τω Θεώ, να δούμε και έναν καλό ηθοποιό σε αυτήν την ταινία! Shut up! Get you us out here! Αυτός εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι ο Σόνι Σίμπα, μια ηθοποιάρα και μισή που δυστυχώς δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Και η αλήθεια είναι πως όλοι οι ηθοποιοί εδώ, ρε παιδί μου, προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, αλλά ό,τι και να κάνουν, ρε παιδιά, ο Σίμπα εδώ πέρα είναι 10 σκαλιά παραπάνω από όλους τους υπόλοιπους. Αυτό βγάζει μάτι. Τσότο, για ακούσει η καμισήρμα σαν. Ομαϊνό, βασίλα το κάνε ο κομμακαστήρνουα. Τι! Κλέβει ο Χάν από τη γιακούζα! Πότε έγινε αυτό, πώς το κάνει αυτό, πότε μας το έδειξε αυτό, ποιος μας το έδειξε ή ποιος θα μας το δείξει, τι κλέβει, τι γίνεται ρε παιδιά. Hey brother, I vouch for you, put my reputation on the line for you, we're partners. Ναι ρε DK, ναι, Δίρτον, δεν λέω δίκιο έχεις, αλλά θα μας εξηγήσει κάποιος τι έκλεβε αυτός. Για άλλη μια φορά δηλαδή, ο DK έχει δίκιο από ό,τι φαίνεται, αλλά παιδιά εντάξει, ακούστε, θα είμαι αντικειμενικός, θα τα δω τα πράγματα αντικειμενικά εντελώς και θα περιμένω, ας μην προτρέχουμε, να δούμε και την εξήγηση του Χαν. Αυτό έχει να πει μόνο. Ρε παιδιά, ξέρω εγώ μήπως μαζί με την ταινία πρέπει να μας δίνουν και έναν οδηγό για το ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός σε αυτή την ταινία, γιατί τουλάχιστον εγώ έχω μπερδευτεί πάρα πολύ. Is this what we do? Πριν όμως παιδιά τα πράγματα ξεφύγουν και αρχίσει η ταινία να εξηγεί επιτέλους πράγματα, ο Twinky κάνει μία κίνηση ματ. Καλά μιλάω, θα τρελαθείτε. Κλείνει τους πόντες μέσα στο συνεργείο. Τι έκανε ο τύπος. Ωπα, κάτσε όμως. Αφού αυτή στην ουσία ήθελα να ξεφύγω. Γιατί κάθομαι και το σκέφτομαι και προσπαθώ να βρω νόημα στο Tokyo Drift ακόμα. Λοιπόν, τέρμα τα λόγια, ώρα για κυνηγητό. Εκπρόσωπος της Γιακούζα, κυρίες και κύριοι. Κάθεται και απειλεί κάποιον ενώ κάθεται μπροστά από τα μάξι του. Και όταν λέμε κυνηγητό, κυρίες και κύριοι, όχι απλό κυνηγητό, η ταινία λέγεται Tokyo Drift. Άρα θα δείτε κυνηγητό με drift. Με τα παντιλίκια. Ναι μωρή ταινιάρα, ναι, και δεν θα κάνουν απλό drift, κυρίες και κύριοι, θα κάνουν drift σε δημόσιο δρόμο ανάμεσα σε συμβατικά αυτοκίνητα και μάλιστα είναι πραγματικότατη σκηνή. Για κάτι τέτοια παιδιά συγχωρώ τα πάντα σε αυτή την ταινία.
με τοπικό τρακάρισμα συμβατικού αμαξιού, με ένα αμάξι που στοιχίζει όσο το σπίτι σου, εννοείται αληθινότατο. Εντάξει παιδιά, εντάξει φτάνει, ναι, λίγησα, με πείσατε, όχι άλλα τρακαρίσματα αμαξιών, όχι άλλα, πονέ ψυχούλα μου, σας μπλώ ειλικρινά. Γενικά, όπως θα καταλάβατε παιδιά, στο Tokyo Drift τα παλικάρια δεν τσιγκουνεύτηκαν, χαλούσαν αμάξια αβέρτα. Άλλωστε, για αυτόν τον λόγο είχαν φροντίσει για τα φτιαγμένα αμάξια που βλέπετε να πρωταγωνιστούν στην ταινία να έχουν 4 ίδια τουλάχιστον από το καθένα. 4 ίδια. Και έφτασε η ώρα κυρίες και κύριοι, ναι, έφτασε η ώρα για το πλάνο ατραξιών αυτής της ταινίας. Για το πλάνο που από την πρώτη φορά που είδα το Tokyo Drift δεν σβήστηκε ποτέ από το μυαλό μου. Εσάς, ναι, εσάς φτιάξατε το Tokyo Drift, να ξέρετε, σας αγαπώ. Από τον Εκαρδιά. Ναι, σας αγαπώ. Αυτή η σκηνή, παιδιά, μου αρέσει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι σκηνάρα από μόνη της. Και δεύτερον, γιατί έχει σεταριστεί πολύ όμορφα από πριν. Και τι σας είπα πιο πριν, να θυμάστε τη σκηνή που μιλάει σε μια ταράτσα ο Σον με τον Χαν. Γιατί αν κυρίες και κύριοι, αυτή την τοποθεσία εδώ τη βλέπατε για πρώτη φορά και βλέπατε απλά ένα αμάξι να περνάει με drift ανάμεσα από ένα πλήθος, okay, θα ήταν μια πολύ cool σκηνή από μόνη της. Αλλά όταν αυτή τη θέση, αυτή την τοποθεσία την έχεις δει από πριν, σου είναι γνώριμη, το πράγμα γίνεται επικό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, παιδιά, η ταινία μειώνει τις απορίες που έχει ο εγκέφαλός, οπότε υπερδιπλασιάζει την βαρύτητα της σκηνής. Τι με ρωτάς, πώς έγινε αυτή η σκηνή? Πολύ ωραία ερώτηση, βρε. Η σκηνή, λοιπόν, αυτή είναι ένας συνδυασμός πρακτικών εφέ, αλλά και πολλών CGI. Συγκεκριμένα, η πρώτη γραμμή του κόσμου που φαίνεται να τρέχει όπως πλησιάζει το αγωνιστικό αμάξι είναι πραγματικότατος, όπως και η πρώτη που βρίσκονται δεξιά και αριστερά στο πεζοδρόμιο. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος που φαίνεται και σε αυτή τη σκηνή, αλλά και πριν που βλέπαμε τον Σον και τον Χαν να μιλάμε και τους έδειχνα από μακριά, έχουν δημιουργηθεί με την τεχνολογία του CGI. Όπως CGI, θα το καταλαβαίνετε κιόλας από τις σκηνές που σας δείχνω αυτή τη στιγμή, είναι και το περιβάλλον. Ναι, όπως θα καταλάβατε επίσης, δεν έχει γυριστεί αυτή η σκηνή στο Τόκιο, αλλά στην Αμερική. Αυτό το στιγμιότυπο, κυρίες και κύριοι, που Χαν και DK κυνηγιόνται και κάποια στιγμή γυρνάει 180 μοίρες στο αμάξι του ο DK και πηγαίνουν μούρι με μούρι προς μία κατεύθυνση, είναι αληθινότατη. Με ρα κι. Ακούγεται και λίγο ιαπωνική λέξη, οπότε εδώ ταιριάζει κάτι. Θέλω λοιπόν να μου κάνετε τη χάρη και να πάτε κάτω στα σχόλια και να γράψετε με κεφαλαία γράμματα και ένα θαυμαστικό δίπλα τη λέξη μεράκι. Και αφήστε το έτσι. Για το Tokyo Drift δεν χρειάζεται να πείτε τίποτα άλλο. Πάει ο Χαν. Νομίζω πως πάει. Νομίζεις, μου λένε δημιουργοί του Fast and Furious, το μα. Τελ. Γιατί μπορεί εδώ πέρα να φαίνεται ξεκάθαρα πως ο Χαν ψόφισε σαν το σκυλί, αλλά... Αλλά μετά από χρόνια οι δημιουργοί του Fast and Furious σου λένε «Πριτς που πέθανε, εγώ τον αναστήσω». Γιατί παιδιά εδώ πέρα ο Χαν δεν πεθαίνει, ομορφαίνει. Ναι, παιδιά, ναι, γιατί οι νέες ταινίες Fast and Furious δεν σωστάνε ότι είναι κουράδες από μόνες τους, θέλουν να κάνουν κουράδες και τις προηγούμενες. Τον παίρνει λοιπόν παραμάσχαλα τον Σον η Νίλα και πηγαίνουν με το τρένο στο σπίτι του πατέρα, το οποίο, παιδιά, ο DK διαμαγείας ξέρει και που είναι, αλλά ήξερε και ότι οι πρωταγωνιστές μας θα πάνε ακριβώς εκεί. I wouldn't do that if I were you. Να πούμε όμως, ρε παιδιά, εδώ και ένα μπράβο στον ηθοποιό που παίζει τον DK, τον Brian T. Όχι, δεν ρωτάω κάτι, τι είναι το επιθετό του. Ο οποίος, κακά τα ψέματα, κουβαλάει ολόκληρη την ταινία στις πλάτες του. Γιατί, ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά ο πρωταγωνιστής υποκριτικά... δεν. Okay, I'll go with you. Neela. Τι!
Πού πας, Μαρή, εδώ πέρα για πάρα τους έχουν βγει τα γκάνια και εσύ την κάνεις. Είσαι τρελή. Και δεν νομίζω τώρα κανένας από εσάς να κατάλαβε με τις απειλές του DK πως εννοεί ότι θα τον πλακώσει το ξύλο, θα τον σκοτώσει και κάτι τέτοια. Όχι, ρε παιδιά, όχι. Αφού σε αυτό το σύμπαν λύνονται αλλιώς οι διαφορές, είπαμε. Δεν θα το πιστεύετε τι εννοεί. Στη συνέχεια όμως, παιδιά, ο σεναριογράφος της ταινίας βαράει κάτι LSD και αρχίζει και γράφει τρελή σεναριάρα. Για τη στέλνει τον Σον να πάει στον θείο του DK, ο οποίος είναι γιακούζα, το τονίζω έτσι. I'm here to offer you a peaceful solution. How do you plan to accomplish that? Πάει λοιπόν στον Καμάτα, του δίνει κάτι λεφτά και του λέει: είμαι κι εγώ βλάκας, αλλά είναι και ο νηψιός σου. Θέλεις να λύσουμε τις διαφορές μας σαν άντρες? Ναι, του λέει ο Καμάτα, τι θέλεις, να παίξετε ξύλο? Όχι, του λέει. Μήπως θέλεις να παλέψετε με κατάνες? Όχι, του λέει. Με όπλα, μήπως? Όχι, καλά. Με τι? Βρε χαζούλη, Καματάκο, του λέει. Κλικ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 lik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 
Και πιο λογικό. I've already beat this piece of shit once. Good. They should be easy. Ναι, ναι, γιατί είναι γνωστό, παιδιά, πως η Γιακούζα έτσι ξηγείται. Όχι ότι στην πραγματικότητα δεν θα βρίσκει ούτε ο παπάς να θάψει, όχι μόνο τον Σον, αλλά και τον ενιφιό του. Και αυτόν θα τον εξαήλωνε ο Καμάτα. Είπαμε όμως, κυρίες και κύριοι, Fast and Furious Logic. Ή μάλλον πιο καλά εδώ πέρα, Tokyo Drift Logic. Εδώ πέρα το Tokyo Drift κάνει πάρα πολύ όμορφα χρήση των πραγμάτων που έχει σετάρει πιο πριν. Δηλαδή, παίρνουν τη μηχανή από το αμάξι του Χαν που κατέστρεψε στην αρχή της ταινίας ο Σον και την κοτσάρουν μέσα στο σασί που είχε ο πατέρας του Σον μέσα σε ένα γκαράζ. Βέβαια, κάποιος τώρα μπορεί να πει έτσι πιο κακοπροαίρετος από μένα ότι έχουν ξεχάσει κάτι όντως σημαντικό, κάτι ασήμαντο, να θρηνήσουν για το Χαν. Γιατί αυτοί δεν ξέρουν ότι δεν έχει σκοτωθεί. Εντάξει τώρα. Κλάιν, ποιος ασχολείται με αυτά. That's why she spit. Θα στο έλεγα και εγώ, Σον. Από Ευγένεια δεν μίλησα, να ξέρεις. Τώρα ρε παιδιά, θέλω να μου πείτε μέσα. Εάν αυτή η ταινία δεν ήταν στο Τόκιο και ήταν στην Ελλάδα, δεν γινόταν αυτό. Τι να φταίει, ρε γάμο το τώρα, τι να φταίει. Τι από αυτό το εργαλείο, φίλε. Ρετάρεις την πρώτη, άσε με τώρα. Θα το βρούμε, ρε, θα το βρούμε. Λοιπόν, άκου. Από ό,τι βλέπω. Το μπουζί πρέπει να είναι. Το έχω αλλάξει, ρε φίλε, το έχω αλλάξει. Το μπουζί δεν είναι, λάδια έχεις. Το λουρί θα είναι λογικά. Έλα, κλείστο. Αφού φοράει καβένα. Ναι, το ήξερα ότι φοράει καβένα. Απλά ήθελα να δω αν το ξέρεις εσύ. Λοιπόν, επειδή πρέπει να φύγω, τρόπα νούμερο είναι, έλα. Τέλος. Τελείωσε. Ναι, ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Άδειασε μας την κουνιά τώρα. Αδερφούλη, τι έχουμε εδώ πέρα, τι πατάμε. Ρετάρε, άνθρωπε, άσαμε κι εσύ τώρα. Λοιπόν, τα ακούτε εμένα τώρα, θα το δει να πούμε. Βάλε κατοστάρα, σώθηκε. Μόνο κατοστάρα μα, ρε φιλά, άσε με σου λέω. Ρε, άκου που σε λέω εγώ τώρα, σε σώσω να πούμε. Κατοστάρα θα βάλει και την πρώτη πάπα την καρφώνει και θα την αφήσει όλη κάτω να πούμε. Πα, θα πετάξει όλη έξω να το δει να πούμε. Αδερφέ, ρετάρε σου είπα, όχι ότι είναι μπουκωμένο. Τώρα με τρελαίνει, μιλάμε, μου είχε ανέβει το μα στο κεφάλι. Εγώ προσπαθώ να σε σώσω εδώ να πούμε. Εντάξει, δεν θέλω, σου ευχαριστώ. Κοίτα εδώ να πούμε, κοίτα εδώ να είναι ακατάδεκτο. Κάτσε λοιπόν να πάρω εδώ τον ξάδερφό μου τον Τάκη που είναι στη δερά να μα το. Όχι, δεν θέλω. Βούλωνε να πούμε λίγο, έλα. Έλα, Τάκη. Έλα, ρε. Ναι, ο ξαδερφό σήμερα, ναι. Έλα, λοιπόν, έχω εδώ ένα λεβέντι. Του ρετάρι λέει πρώτη, τι κάνει. Να τροχίσει τα δισκόφρενα. Ωραίο, ρε, Τάκη, ωραίο. Τι δουλειά έχουν τα δισκόφρενα, ρε, ηλίθεια. Δεν σηκωθεί από εδώ. Μίλα καλύτερα, μωρέ, κάποια να πούμε, σ' ακούει και ο Τάκη. Μη σου ρίξω καμία και γίνει χαμό τώρα εδώ πέρα, ε. Ρε, πάρε δρόμο τώρα, με σπάσα όλο μου. Και ήρθε η ώρα για την τελική μάχη της ταινίας μας, κυρίες και κύριοι, που επειδή βλέπουμε Tokyo Drift, η φράση τελική μάχη μετατρέπεται σε τελική κούρσα. Ακόμη βέβαια δεν έχουμε καταλάβει ξεκάθαρα ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός μας στη συγκεκριμένη κούρσα, αλλά η υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα. Η κούρσα μας ξεκινάει λοιπόν και ο DK μαζί με τον Σον τρέχουν όσο ο Καμάτα τους παρακολουθεί με την όραση του Σούπερμαν από ό,τι φαίνεται. Γιατί αυτοί έχουν ξεκινήσει εδώ και ένα τέταρτο να τρέχουν. Και αυτός τους βλέπει κανονικότατα στην ευθεία. Κοιτάξτε, τώρα θα σας έλεγα ότι αυτή η κούρσα είναι αληθινότατη. Νομίζω ότι είναι περιττό πλέον. Και αυτή η κούρσα, κυρίες και κύριοι, καταλήγει έτσι. Πω ρε παιδιά, δίκιο έχετε και εγώ σοκαρίστηκα. Το παλικάρι μπορεί να σκοτωθεί. Αβολό.
πάει το παλικάρι. Από DK έγινε KO. Ρε παιδιά, ντροπή ρε παιδιά. Ένας άνθρωπος μόλις κατέβηκε με τούμπες με τα μάξι του μια πλαγιά ολόκληρη. Μήπως να πάει κάποιος να τον τσεκάρει και όχι να πανηγυρίζεται. Ρε θείε, τουλάχιστον εσύ. Α, εντάξει ρε παιδιά, όλο ξεχνάω ότι σε αυτό το franchise δεν παθαίνει κανένας τίποτα. Α, με συμπαθάτε, εντάξει, τι καλό, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Και τώρα ρε παιδιά, ήρθε η στιγμή επιτέλους να εκφράσω το μεγάλο ερώτημα που έχω εδώ και χρόνια που βλέπω αυτή την ταινία. Ο σκηνοθέτης του Tokyo Drift έχει κάποιο κόλλημα με τα φιλιά. Γιατί δεν τη φυλάει κανένα στην ύλα σε αυτή την ταινία. Ούτε ο DK, αλλά ούτε ο Σον. Είχε πατέρα, παπά και δεν γούσταρε τις προγαμιές σχέσεις. Τι γίνεται. Τι διάλογο love story είναι αυτό που βλέπουμε χωρίς ούτε ένα φιλί. Αφιλί ρε. Αυτό που μου αρέσει, παιδιά, σε αυτή τη σκηνή εδώ πέρα είναι ο Σον που κοιτάει και αυτό στην ύλα μαζί με τον Καμάτα. Άρα τη λέει: λοιπόν, τώρα βγάλε το βίντεο από την τρύπα. Εγώ τόση ώρα οδηγούσα, ε. Άντε, μπράβο. Τι! Αυτό ήταν! Δεν θα πει κανένα τίποτα άλλο! Κάτι ρε παιδιά, κάτι! Να έρχεται ο DK, να τους βλέπει μαζί, να νευριάζει, να πέφτουνε τα βλέμματά τους. Κάτι να δούμε ρε παιδιά! Τίποτα! Τι να πω ρε παιδιά! Βασικά να ξέρετε, υπήρχε αυτή η σκηνή, μάλλον υπήρχε αυτή η εναλλακτική σκηνή, αλλά αποφάσισαν να διαλέξουν αυτή. Να δείτε! Στην κομμένη σκηνή λοιπόν αυτή, όπως είδατε, υπάρχει και κανονικότατα φιλί, αλλά... Ορίστε, πολύ πιο ωραίο, πολύ πιο ολοκληρωμένο τέλος. Δεν καταλαβαίνω γιατί να επιλέξεις το άλλο. Ρε, μαζόχες είστε. Εγώ πάντως, παιδιά, τόσα χρόνια που βλέπω αυτή την ταινία, σε ένα πράγμα έχω καταλήξει και δεν θα μου αλλάξει κανένα την άποψή μου σε αυτό. Σε αυτή την ταινία ο DK είναι ο καλός, ή μάλλον εντάξει όχι ο καλός αλλά ο πιο αδικημένος της υπόθεσης και όχι ο Σον. Ο Σον είναι απλά ένα κολοπέδι που δεν σέβεται τίποτα και κανέναν. Δηλαδή η ταινία δεν σου δείχνει ρε παιδί μου ότι έχει και κάποιες συγκεκριμένες ηθικές αρχές ή ότι παλεύει για κάτι, κάποιος τον αδίκησε ή κάποιος τον πείραξε. Είναι απλά ένα κολοπέδι που δρά και παίρνει αντίδραση. Εντάξει, το ότι είναι παιδί χωρισμένων γονιών, okay. Δεν φτάνει αυτό όμως για να τον συμπαθήσω και να το θεωρήσω καλό. Ας προχωρήσουμε όμως παιδιά, γιατί ο Σον έχει επισκέψεις. This dude over here wanna race the new DK. Heard he's been beating everybody around Asia too. Α, ποιος είναι αυτός ρε παιδιά? Said he knew Han. Όχι, όχι ρε Twinkie, τι τους τον θύμισες τώρα τον Han μωρέ? Ξέρεις πόσο καιρό έκαναν να τον ξεπεράσουν, πόσο κλάμα δεν έριξαν γι' αυτόν. Δηλαδή τώρα θα τους είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός που ξέρει τον Χάν, ρε παιδιά, για πείτε μας. Σεν Χάν was family. Say no more, bro. Είπε στη λέξη κλειδί. Family. Let's race. Yeah, baby. Καλώς τον άρχοντα. Καλώς τον πατέρα αυτού εδώ του franchise. No, this ain't no 10 second race. You ready, kid? Γιατί μπορεί κυρίες και κύριοι ο εικονιζόμενος μαζί με όλους τους άλλους να τα έχουν κάνει μπάχαλο στις νέες ταινίες Fast and Furious, αλλά δεν ξέρω γιατί η φάτσα του Vin Diesel μου είναι συμπαθέστατη ρε παιδιά, αυθόρμητα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου είναι. Και νομίζω πως δεν είμαι και μόνος σε αυτός, γενικά είναι πολύ συμπαθητική η φυσιογνωμία ο Vin Diesel, παρόλο που είναι μια φούσκα με πόδια, πλέον. Και η ταινιάρα Tokyo Drift έφτασε στο τέλος της και είναι... Από τις ελάχιστες φορές, παιδιά, που μία ταινία, τη λέω ταινιάρα, αλλά δεν το εννοώ με αυτή την έννοια που το λέω συνήθως για τις ταινίες. Γιατί, όπως τα καταλάβατε, πάντοτε αυτές τις ταινίες, αν εξαιρέσεις δηλαδή την πρώτη, δεν φημιζόντουσαν για τη σεναριακή τους ποιότητα. Το οποίο, it's okay, όσο ακόμα πρέσβευαν κάτι συγκεκριμένο αυτές τις ταινίες, δηλαδή τους αγώνες δρόμου. Μόλις σταμάτησαν να το κάνουν αυτό και μετατράπηκαν σε κακής ποιότητας κατασκοπευτικές ταινίες δράσης, ο Θεός να τις κάνει. Κάποιος μπορεί να τις δει και να περάσει ωραία μόνο εάν θέλει να γελάσει. Θα κλείσω λοιπόν με τη φράση που άνοιξε αυτό το επεισόδιο, πως το Tokyo Drift είναι η τελευταία ταινία Fast and Furious. Η τελευταία ταινία που έκανε αυτό που πρέπει να κάνει μία τέτοιου είδους ταινία. Να δημιουργεί δηλαδή σε παγκόσμια κλίμακα και άλλους κάγκουρες. Και ένας από αυτούς
Είμαι κι εγώ έτσι. Μπορεί να μην κράτησε πολύ, αλλά και εμένα με έχει επηρεάσει. Και δεν τρέπομαι και καθόλου γι' αυτό. Γνωρίζω πολύ καλά, κυρίες και κύριοι, ότι έχει πολλούς φανατικούς υποστηρικτές εκεί έξω. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς που βλέπετε αυτό εδώ το επεισόδιο γουστάρετε απίστευτα πολύ το Tokyo Drift. Γι' αυτό και θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια το λόγο για τον οποίο γουστάρετε τόσο πολύ αυτήν την ταινία. Οι υπόλοιποι θέλω να μου γράψετε ποια είναι η αγαπημένη σας Fast and Furious ταινία από τις τρεις πρώτες. Εγώ είμαι ο Θωμάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που έρχονται στο μέλλον. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να βγαίνετε έξω και να περνάτε όλοι σούπερ.